Ο συνάδελφος Ευάγγελος Ευαγγέλου έχει να μας παρουσιάσει μια πάρα πολύ συγκινητική ιστορία ενός φοιτητή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που σήμερα πήγε την πρώτη του μέρα στο ΤΕΠΑΚ, ένας φοιτητής Ευαγγέλου, που έχει γενετή τετραπληγία. Καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέλλα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή νέα αρχή στη νέα σεζόν, Στέλλα, στην εκπομπή. Όντως έτσι, είχαμε την ευκαιρία να πούμε το πρωί, νωρίς το πρωί, συναντήσαμε τον Μιχάλη τον Βαρελιτζή, αυτός είναι ο φοιτητής στον οποίο αναφερόμαστε. Ένα παιδί το οποίο γνωρίζω και προσωπικά και είχε την καλοσύνη να μας πει δύο λόγια για τα συναισθήματά του, για το γεγονός ότι πλέον είναι φοιτητής στο ΤΕΠΑΚ. Στο ΤΕΠΑΚ που πέρασε πέρσι, Στέλλα, με πολύ ψηλή βαθμολογία ο Μιχάλης ο Βαρελιτζής, και έγινε κατορθωτό να φοιτήσει φέτος. Ο ίδιος μάλιστα γνωστοποίησε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ως προς την φοιτησή του στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο σε σχέση και με κάποιες ελλείψεις στις υποδομές, αλλά και στο γεγονός ότι ήθελε συνοδό. Έγινε παρέμβαση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από την κυβέρνηση, και η επιθυμία πλέον του Μιχάλη Βαρελιτζή έγινε πραγματικότητα. Ακολουθεί το όνειρό του. Είναι στο τμήμα διαδικτύου και ηλεκτρονικών υπολογιστών του ΤΕΠΑΚ φοιτητής από σήμερα. Και ο πρόεδρος, όπως του είχε υποσχεθεί στην πρώτη μέρα της φοιτησής του, ήταν εκεί μαζί του. Τον συνόδευσε μαζί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, με τον οποίο επίσης ο Μιχάλης ο Βαρελιτζής διατηρεί μια πάρα πολύ καλή σχέση, αφού ο πατέρας του είναι και αστυνομικός. Ναι, ναι. Πέραν αυτού, πέρα από τον πρόεδρο και τον Υπουργό. Εγώ δεν θέλω να σταθώ στον πρόεδρο και στον υπουργό που κάλλει τους θέληση που πήγαν να συνοδεύσουν τον μαθητή και του δίνουν δύναμη. Τα μαθήματα ζωής που μας δίνει ο Μιχάλης Ευάγγελε, που δεν τα παραντάει, που φοιτά στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο οποίο κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση που δεν είναι και εύκολο να εξασφαλίσεις θέσεις στο Πανεπιστήμιο, έτσι. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, χρειάζεται μεθοδικότητα, χρειάζεται διάβασμα. Και αυτός ο νεαρός τα έχει καταφέρει. Άρα έστειλε ήδη ένα πολύτιμο μήνυμα. Και με τη φοίτησή του στο ΤΕΠΑΚ στέλνει πάρα πολλά άλλα μηνύματα και σε άλλους νέους και σε όλους εμάς που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή αυτό που μας λες. Δεν κατάφερε πέρσι να παρακολουθήσει τα μαθήματα γιατί το ΤΕΠΑΚ δεν είχε τις υπόδομες, Ευάγγελε, και φέτος έχουν διευθετηθεί. Όπως είμαστε, δεν συναγνωρίζουμε, υπήρχαν κάποιες μικρές ελλείψεις, Στέλλα, και επίσης η έλλειψη συνοδού. Το κύριο πρόβλημα ήταν η έλλειψη συνοδού που ζητούσε ο Μιχάλης ο Βαρελιτζής και η οικογένειά του για να μπορεί να τον βοηθά στις μετακινήσεις του, κυρίως εντός του Πανεπιστημίου. Αυτό έγινε πραγματικότητα πλέον. Και ο Μιχάλης ο Βαρελιτζής σήμερα μαζί με τον συνοδό του μετέβησαν από νωρίς το πρωί στο κτίριο Ανδρέα Θεμιστοκλέους. Μπήκαν στην αίθουσα για το πρώτο μάθημα και τη γνωριμία με τους φοιτητές του. Μάλιστα. Λοιπόν, να το ευχηθούμε έτσι καλή θητεία του νεαρού, να πάει καλά. Πήρες και δηλώσεις από το νεαρό. Μιχάλη, Ευάγγελε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε να δούμε τι μας δήλωσε ο νεαρός φοιτητής. Πρώτη ημέρα στο ΤΕΠΑΚ σήμερα. Πέρασες από πέρσι, αλλά φέτος ξεκίνησες να ακολουθείς το όνειρό σου. Πες μας δύο λόγια, πώς σου φάνηκε? Είμαι πολύ χαρούμενος που πραγματοποιώ το όνειρό μου και ελπίζω να πάει καλά η χρονιά. Έτσι, από πρώτη μέρα είπες μου είχε ενδιαφέροντα πράγματα, πώς σου φάνηκε? Ακόμα δεν πήγαμε στο μαθήμα, τώρα γνωριζόμαστε ακόμα. Φάνηκε μου πολλά εντάξει, πολλά ωραία. Η πρώτη μέρα σήμερα στο ΤΕΠΑΚ θα σε συνοδεύσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εδώ. Πέρασες από πέρσι, έτσι. Μεγάλη που τιμή που θα με συνοδεύσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και ευχαριστώ το γιατί με βοήθησε σε ό,τι ήθελα. Λοιπόν, αυτό...